Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 3 χρόνια από τότε που η απόπειρα εκλογής του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας απέβη άκαρπη. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους. Οδηγήθηκε η χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ματέωσαν από πρόθεση, από κομματική σκοπιμότητα, την προεδρική εκλογή. Και όχι γιατί το ήθελαν οι δανειστές, όπως μας είπε ή όπως εννόησε ο πρόεδρος της Βουλής. Να το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα, διότι αυτό συνέβη, κύριε Τσίπρα και κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης. Εσείς που είπατε το Γενάρη ότι είστε κάθε λέξη του Συντάγματος, κάθε λέξη του Συντάγματος, 1 μήνα νωρίτερα είχατε ευτελίσει το Σύνταγμα με το χειρότερο τρόπο, εργαλειοποιώντας την προεδρική εκλογή. Και ρίξατε την προηγούμενη κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, με τον κύριο Κουβέλη, για να έρθετε μετά από ένα καταστροφικό εξάμηνο να εφαρμόσετε τις πιο σκληρές μνημονιακές πολιτικώσεις που βίωσε ποτέ η χώρα. Κοροϊδέψατε τον ελληνικό λαό 2 φορές. Εκλεγήκατε την πρώτη φορά ως αντιμνημονιακή και τη δεύτερη ως μνημονιακή. Αποτύχατε 2 φορές. Την πρώτη φορά μας τυχήσατε 100 δις. Το κόστος της δεύτερης αποτυχίας σας, όπως κύριε Τσίπρα, θα το πληρώνουμε οι Έλληνες πολίτες, όσο και αν χαμογελάτε αυτάρεσκα, για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που παραμένει ακόμα σε μνημόνια. Και είμαστε η οικονομία με τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Εκτός αν ο κύριος Βούτσης με αυτήν την ενδιαφέρουσα αποστροφή του εννοούσε κάτι άλλο, ότι κάποιοι δανειστές είναι ικανοποιημένοι σήμερα που ένα λαϊκίστικο μόρφωμα μετατράπηκε στο πιο πυθύνιο όργανό τους. Με άλλα λόγια, κάποιοι μπορεί να είναι ικανοποιημένοι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή γίνατε με τη συμπεριφορά σας παράδειγμα προς αποφυγή για τους δικούς τους λαϊκιστές. Πώς το είχατε πει, κύριε Τσίπρα, κάποτε? Χρήσιμοι ηλίθιοι. Ένα είναι βέβαιο. Τρίτη ευκαιρία ο λαός δεν θα σας δώσει. Αποτύχατε ως αντιμνημονιακοί, αποτύχατε και ως διαχειριστές του μνημονίου. Αποτύχατε δυστυχώς για τη χώρα, παντού και σε όλα. Και εξακολουθείτε να μην έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, που σας αρέσουν αυτές οι αναλογίες, θυμάστε τι είχε πει ο Αϊνστάιν για τον ορισμό της παράνοιας, έτσι δεν είναι? Να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς κάνετε, δυστυχώς. Ο προϋπολογισμός σας επαναλαμβάνει την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός λιτότητας, ένας ακόμα προϋπολογισμός βαθιά αντιαναπτυξιακός, ένας ακόμα προϋπολογισμός φόρων, πολλών φόρων. Ένας προϋπολογισμός άδικος και τελικά βέβαια ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς και η Ελλάδα σήμερα σέρνεται. Αυτό το ξέρει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Η συντηρητική πλειονότητα των Ελλήνων υπερφορολογείται. Δεν αντέχει άλλο και δεν αξίζει στους πολίτες άλλος ένας χαμένος χρόνος μετά από τόσες θυσίες. Ο ελληνικός λαός αξίζει και αξίζει πολύ καλύτερα, αλλά εσείς και η κυβέρνησή σας δεν μπορείτε καν να του διασφαλίσετε στοιχειώδη. Και εδώ και 3 χρόνια κρύβεται το πραγματικό πρόβλημα. Ψεύεστε ακόμα και σήμερα συνειδητά, δεν έχετε λύσεις και γι' αυτό δυστυχώς η Ελλάδα είναι εκεί που είναι. Ο ελληνικός λαός σας έχει ήδη ακριβοπληρώσει και σαν να μην έφτανε αυτό, ο προϋπολογισμός του 2018 μεγαλώνει κι άλλο το λογαριασμό. Γι' αυτό και οι πολίτες
εύχονται και ελπίζουν ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί σήμερα να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησής σας. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, εδώ και 5 μέρες, με μια ασυνήθιστη βέβαια για τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα διακοπή, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ επαναλαμβάνουν μονότονα 3 ανυπόστατους ισχυρισμούς. Τους άκουσα και πριν από λίγο και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Δρασάκη. Πρώτον, ότι η οικονομία δήθεν υπεραποδίδει. Δεύτερον, ότι δήθεν βγαίνουμε από τα μνημόνια. Και τρίτον, ότι δήθεν όλα αυτά έχουν κάποιο κοινωνικό πρόσημο. Θα αποδείξω με την ομιλία μου ότι και οι 3 αυτοί ισχυρισμοί σας είναι ψευδείς. Η οικονομία όχι μόνο δεν υπεραποδίδει, αλλά αντιθέτως πέφτει έξω σε όλους τους βασικούς στόχους, με σημαντικότερο αυτόν του ρυθμού ανάπτυξης. Καθαρή έξοδος, το ακούσαμε και σήμερα αυτόν τον όρο, από τα μνημόνια δεν υπάρχει. Έχουν ήδη νομοθετηθεί από εσάς μέτρα για το 2019 και το 2020 και έχουν ήδη τεθεί υπερβολικά αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί μέχρι το 2022 τουλάχιστον. Και όλοι γνωρίζουν ότι θα υπάρξει μια ειδική αυξημένη επιτήρηση μετά τον Αύγουστο του 2018, η οποία θα συνδέεται και με την όποια λύση δοθεί για το χρέος. Ποιος κυρίως όμως πλήττει αυτή η καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική σας? Το έχω πει και το ξαναλέω, τα μεγαλύτερα θύματα της πολιτικής σας σήμερα είναι οι οικονομικά ασθενέστερες συμπολίτες μας. Όχι μόνο γιατί δεν προστατεύονται, αλλά γιατί φτωχοποιούνται κάθε μέρα. Και αυτό συμβαίνει την ώρα που συνειδητά διαλύεται τη μεσαία τάξη, το έχετε παραδεχθεί μάλιστα και χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει υπεραπόδοση της οικονομίας. Και για να το τεκμηριώσει αυτό, επικαλείται την υπέρβαση των στόχων του πλεονάσματος. Είναι ψέμα. Μετά από 2 χρόνια ύφεσης, που ήταν το αποτέλεσμα καταστροφικών επιλογών της σημερινής κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία έχει σήμερα έναν ανεμικό ρυθμό ανάπτυξης που βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τις πραγματικές της δυνατότητες. Υπεραπόδοση σημαίνει να πηγαίνεις καλύτερα από τις εκτιμήσεις. Εδώ όμως όχι μόνο η οικονομία δεν πηγαίνει καλύτερα από τις εκτιμήσεις, αλλά αντιθέτως πηγαίνει πολύ χειρότερα από τις δικές σας αρχικές προβλέψεις. Καμία λοιπόν υπεραπόδοση της οικονομίας δεν υπάρχει. Υπερφορολόγηση ναι, υπάρχει. Αχρίαστη λιτότητα, ναι, υπάρχει. Και υπάρχει βέβαια και πλεώνασμα κοινωνικής αδικίας. Η μόνη υπεραπόδοση την οποία έχετε πετύχει αφορά στην ίδια την αποτυχία σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Το 2017 προβλέπεται ότι θα κλείσει με χαμηλότερη ανάπτυξη, χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση, χαμηλότερη δημόσια κατανάλωση, λιγότερες επενδύσεις και χαμηλότερο εξωτερικό ισοζύγιο σε σχέση με τις προβλέψεις του περσινού προϋπολογισμού. Με απλά λόγια, για άλλη μια φορά, πέσατε έξω. Ο στόχος του 2017 για τον ρυθμό ανάπτυξης, το σημαντικότερο μέγεθος, το πιο καθοριστικό μέγεθος, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, ποιος ήταν κύριε Τσίπρα, 2,7%. Αναμένεται να κλείσει στο 1,3%, 1,4%, άντε 1,5% αν έχουμε ένα εξαιρετικά καλό 4ο τρίμηνο του 2017. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, στο μισό της αρχικής πρόβλεψης. Κάθε δύο μήνες αναθεωρούσατε τους στόχους προς τα κάτω. Όταν προσέξετε στην Ευρωζώνη, κάθε δύο μήνες οι στόχοι αναθεωρούνσαν προς τα πάνω. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που κάνει βήματα προς τα πίσω, όταν όλοι οι άλλοι πηγαίνουν προς τα μπροστά. Και έχω εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέροντα πίνακα. Θα ήθελα παρακαλώ να τον δώσετε μετά στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δείχνει ποιες ήταν οι αρχικές προβλέψεις ανάπτυξης
Και πώς αυτοί, κύριε Τσακαλώτε, οι στόχοι αναθεωρήθηκαν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπετε, μια μεγάλη εξαίρεση υπάρχει εδώ πέρα. Μία εξαίρεση και μόνη. Η Ελλάδα. Μία μόνη εξαίρεση. Οικονομία με τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Για δώστε το παρακαλώ στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Τσίπρα να θαυμάσει τα κατορθώματά του. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελούμε αρνητική αναπτυξιακή έκπληξη. Και αυτό γιατί επί των ημερών σας δεν μπόρεσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει ιστορικά χαμηλά επιτόκια και άφθονη ρευστότητα που υπήρχε στις διεθνείς αγορές. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει χαμηλές τιμές πετρελαίου και ένα εξαιρετικά ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον στους κυριότερους εμπορικούς μας εταίρους. Και αυτή τη συγκυρία τη χάσαμε, κύριε Τσίπρα. Και βέβαια χάσαμε μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα όλα αυτά τα 3 χρόνια. Αυτό λοιπόν, κύριε Τσίπρα, δεν λέγεται υπεραπόδοση από κανέναν, σε κανένα λεξικό. Αυτό λέγεται πλήρης αποτυχία ως προς την αναπτυξιακή σας πολιτική και έχει αποκλειστικά και μόνο τη δικιά σας υπογραφή. Μόνο εσείς μπορείτε να μιλάτε για υπεραπόδοση και να υποτιμάτε συστηματικά την νοημοσύνη της ίδιας της κοινωνίας. Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα μεγέθη του προϋπολογισμού. Επενδύσεις. Ποιος ήταν ο στόχος, κύριε Τσακαλώτε, που είχατε στον προϋπολογισμό? 9,1% που είμαστε στο 5,1%. Ιδιωτική κατανάλωση. Ποια ήταν η πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ? 1,8% που είμαστε στο 0,9%. Δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 800 εκατομμύρια σε σχέση με το στόχο, με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας. Και βέβαια, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να αυξάνονται. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 χρόνια. Εσείς, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καταφέρατε να τις αυξήσετε κατά μισό δις, παρότι έχετε πάρει 5 δις δάνεια, ειδικά για την αποπληρωμή τους. Και φυσικά, τα χρέη των πολιτών προς την εφορία ξεπέρασαν το αστρονομικό ποσό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. 4.200.000 συμπολίτες μας χρωστάνε στην εφορία. Ένας στους 2 Έλληνες είναι σήμερα εχμάλωτοι των υφηλών τους. Το ξαναλέω για να το αντιληφθούμε. Οι μισές ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν σήμερα να ανταπεξέλθουν στους φόρους τους. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κομμένη στη μέση, με μια κοινωνία ακροτηριασμένη. Εξίσου όμως στρεβλό είναι και το κυβερνητικό αφήγημα για το υπερπλεώνασμα του προϋπολογισμού ως δήθεν απόδειξη της επιτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Μπορεί κάποιος φωστήρας από το οικονομικό επιτελείο να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που μας ζητάνε οι πιστωτές μας? Γιατί πρέπει σε συνθήκες ύφεσης να στερούμε πόρους από την πραγματική οικονομία? Ή γιατί πρέπει να δίνουμε επιχειρήματα σε κάποιους πιστωτές μας, οι οποίοι μας λένε την απλή κουβέντα, αφού βγάζετε τόσο ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, τι θέλετε τη μείωση του χρέους, αφού μπορείτε να ανταποκρίνεστε και μόνοι σας στην ανάγκη εξυπηρέτησής του? Μία εξήγηση λοιπόν υπάρχει μόνο για αυτήν την συνειδητή επιλογή να παράγετε πολύ μεγάλα υπερπλεονάσματα. Θέλετε τα υπερπλεονάσματα για να έρθετε να μοιράσετε κάποια επιδόματα, αντιγράφοντας δυστυχώς τις χειρότερες πελατειακές λογικές της μεταπολίτευσης. Τη μία τσέπη παίρνετε 10 για να δώσετε πίσω στην άλλη τσέπη 1. Γιατί τα αχρίαστα υπερπλεονάσματα του 16 και του 17 είναι προϊόν της απαράδεκτης υπερφορολόγησης της παραγωγικής Ελλάδος. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ανάμεσα στα άλλα ότι το υπερπλεώνασμα βασίστηκε σε έσοδα από τη μείωση της ανεργίας. Μάλιστα. Και αυτό είναι ψέμα. Γιατί αυτό που συμβαίνει
τα τελευταία 2 χρόνια, και το γνωρίζουν όλοι, είναι ότι χάνονται θέσεις πλήρους απασχόλησης και δημιουργούνται θέσεις μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης. Να σας το πω λοιπόν με αριθμούς. Το 60%, 6 στις 10 καινούργιες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Ρωτώ λοιπόν, φέρνει αυτό περισσότερα έσοδα? Εσείς που είστε καλός στα μαθηματικά, φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι 2 εργαζόμενοι των 350 ευρώ εισφέρουν στα ταμεία όσο ένας εργαζόμενος των 700 ευρώ. Γι' αυτό ο δείκτης της ανεργίας πράγματι μειώνεται, αλλά χωρίς αύξηση των συνολικών εισοδημάτων. Γι' αυτό και τα έσοδα των ταμείων δεν αυξάνονται με βιώσιμο τρόπο. Αυξάνονται συγκυριακά, εξαιτίας και των διπλών εισφορών που επιβάλλατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά ας εξετάσουμε και ένα ακόμα ψέμα της κυβέρνησης. Ότι το υπερπλεόνασμα προήλθε και εν μέρη λόγω του περιορισμού της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Διότι οι επιδόσεις σας, κύριοι της κυβέρνησης, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου είναι ανύπαρκτες. Προεκλογικά, πόσο είχατε υποσχεθεί? Πόσο? 3 δις, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 6 μήνες από τη φοροδιαφυγή. Εισπράξατε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, λιγότερο από 100 εκατομμύρια μέσα σε 30 μήνες. Και επί τη ευκαιρία, και μιας και σας έχω εδώ, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, γιατί δεν συναντιόμαστε πολύ συχνά στη Βουλή, εσείς που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ. Α, ναι, η αλήθεια είναι εσείς είσαστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε για πρώτη φορά στην αίθουσα, που μου κάνει πραγματικά εντύπωση ότι η πρώτη του εμφάνιση στη συζήτηση του προϋπολογισμού ήταν στο τέλος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για απαντήστε μου. Ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Τσακαλώτο. Για απαντήστε μου. Λύθηκε η παρεξήγηση. Ησυχία. Ελάτε. Εσείς που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, για το ζήτημα του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, θα κάνετε κάτι επιτέλους? Για όλους αυτούς που έχουν τους σέρβερς τους στη Μάλτα και δηλώνουν ότι προαιρούνται στην Ελλάδα? Οικειοθελείς είναι οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος για αυτές τις εταιρείες. Ή μήπως επειδή τα τελευταία χρόνια απέκτησαν όλος τυχαίως μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση, κάποιοι θα συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν? Τολμάτε λοιπόν να μιλάτε εσείς για διαπλοκή? Εσείς μιλάτε για διαπλοκή? Εδώ δεν είναι εδώ. Δεν τον... Λοιπόν, μισό. Καλό. Όχι ερωτήσεις και δεν θα δίνονται και απαντήσεις. Κύριε Παλαούρα. Να σας πω τι δεν κάναμε. Δεν πανηγυρίζαμε αγκαλιά με καναλάρχες όταν άλλαζαν οι ιδιοκτησίες των καναλιών. Αυτά δεν τα κάναμε, όχι. Αυτά δεν τα κάνετε εσείς. Λοιπόν, γιατί εσείς... Παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία και μην διακόπτετε. Ελάτε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω την ευρικότητά σας. Γιατί, θα σας το εξηγήσω. Ξέρετε ότι πολλοί από εσάς σε λίγους μήνες από τώρα δεν θα είστε βουλευτές, αλλά τουλάχιστον μέχρι που να γίνει αυτό φερθείτε με αξιοπρέπεια. Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο. Ησυχία, παρακαλώ. Δεν χρειάζονται ούτε επιφωνήματα, ούτε... Σας παρακαλώ. Ήσυχα. Όχι μόνο λοιπόν είστε διαπλεκόμενοι, αλλά πενεύεστε κιόλας γι' αυτό. Και όλα αυτά, ενώ η φοροδιαφυγή, η υπερφορολόγηση, οδηγεί σε έξαρση της φοροδιαφυγής και σε περαιτέρω μείωση των δημοσίων εσόδων. Γιατί τα έσοδα από τους φόρους, άμεσους και έμεσους, μειώνονται και δυστυχώς μειώνονται και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Δείτε τι έγινε με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δήλωσαν 25% χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αποτέλεσμα και αυτό της αύξησης των φόρων και της αύξησης των εισφορών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει αυξημένη φοροδιαφυγή παρά την χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω capital controls.
Άρα με τις πολιτικές σας όχι μόνο δεν είχαμε μείωση της φοροδιαφυγής, όποιος κινείται σήμερα στην πραγματική αγορά το γνωρίζει, δυστυχώς η φοροδιαφυγή αυξάνεται συνεχώς. Πώς προέκυψε λοιπόν το υπερπλεόνασμα? Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, να το εμπεδώσετε κι εσείς και οι Έλληνες πολίτες μας ακούν. Όχι από την υπεραπόδοση της οικονομίας, αλλά από την υπερφορολόγηση. Από την ανελαίτη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή κατά πάντων. Από τις κατασχέσεις σε 1 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις, με άλλους 700.000 πολίτες να βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Από τη διευρυμένη εσωτερική στάση πληρωμών. Από τη σκόπιμη καθυστέρηση απονομής 300.000 κύριων και επικουρικών συντάξεων. Από τη μείωση επενδυτικών δαπανών κατά 800 εκατομμύρια. Και φυσικά από την υποχρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών, τις οποίες είχατε προϋπολογίσει, αλλά δεν υλοποιήσατε τελικά, κάτι το οποίο σας είπε και ο κύριος Κοστέλο πριν από λίγες μέρες. Και όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί φυσικά στην επικαιροποίηση του μνημονίου που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια για το δήθεν υπερπλεόνασμα, τη δήθεν υπεραπόδοση της οικονομίας. Και τα μικροεπιδόματα που δίνεται δυστυχώς δεν αλλάζουν αυτή την πραγματικότητα. Πάμε τώρα στον δεύτερο ισχυρισμό της κυβέρνησης, τον ισχυρισμό που αποτελεί το νέο μεγάλο ψέμα του κ. Τσίπρα, τη δήθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Η κυβέρνησή σας έχει ήδη βάλει τη χώρα σε τέταρτο μνημόνιο, με μέτρα ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δέσμευση για μείωση του αφορολόγητου, για μείωση των συντάξεων και για υψηλά πλεονάσματα μέχρι το 2022. Για ποια καθαρή έξοδο, λοιπόν, μιλάτε, όταν υπάρχουν ψηφισμένα μέτρα για μετά το 2018? Και θα ήθελα, κύριε Τσίπρα, να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Παρακαλώ να μου απαντήσετε στην ομιλία σας. Η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, όταν βγήκαν από τα μνημόνια, είχαν το ίδιο με την Ελλάδα δεσμευτικό πλαίσιο, ναι ή όχι? Θα σας απαντήσω εγώ και σας προκαλώ να με διαψεύσετε αν μπορείτε. Ψήφισαν και αυτές οι χώρες εκ των προτέρων μέτρα για μετά τη λήξη του προγράμματος? Όχι, είναι η απάντηση. Ψήφισαν πλεονάσματα ύψους 3,5% για 5 χρόνια. Όχι, είναι η απάντηση. Υπήρχε για αυτές τις χώρες το αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που συζητείτε για την Ελλάδα? Όχι, είναι η απάντηση. Υπάρχουν σε αυτές τις χώρες capital controls? Την ξέρετε την απάντηση, νομίζω. Όχι, είμαστε μια ελληνική μοναδικότητα, τα capital controls, τα οποία εξακολουθούν και ισχύουν και ταλαιπωρούν σε ελληνικές επιχειρήσεις. Καθαρή λοιπόν έξω από τα μνημόνια, κύριε Τσίπρα, θα επιτευχθεί μόνο όταν κάνουμε αυτό που έκανε η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, όταν βγήκαν από τα δικά τους μνημόνια. Χωρίς προειλημμένα μέτρα για το μέλλον, χωρίς ασφικτική επιτήρηση, χωρίς δέσμευση για υπερπλεονάσματα εξόντωσης των φορολογούμενων και εξάντλησης της οικονομίας. Στην Ευρώπη βεβαίως το έχουν τούμπανο. Θα σας πω ότι στελέχη της Κομισιόν μιλάνε ανοιχτά για κάτι που μοιάζει με νέο μνημόνιο, το βαφτίζουν υβριδικό. Υβριδικό. Αυτή είναι η καινούρια ορολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι το καθεστώς της Ελλάδος, μας είπατε, θα είναι το ίδιο με αυτό των υπόλοιπων χωρών. Βίζερ, η Ελλάδα θα παραμείνει σε αυστηρή εποπτεία για πολλά χρόνια ακόμα, καταθέτω στα πρακτικά. Αυτά σας είπε. Εγώ με την Ελλάδα είμαι. Εσείς δεν ξέρω με ποιους είστε τελικά. Εγώ σας λέω τι σας λένε. Για να μην διαβάζετε επιλεκτικά τις δηλώσεις των Ευρωπαίων. Δυστυχώς, εξαιτίας σας, κινδυνεύει να χαθεί κάθε θετική προοπτική. Όπως χάνονται και όλοι οι στόχοι
που είχε θέσει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω κύριε Τσίπρα, το είπε και η κυρία Γεννηματά, αλλά αξίζει να το επαναλάβω. Αξίζει να το επαναλάβω, γιατί δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας στην αίθουσα, μπορεί να μην το άκουσε. Ήσυχα, παρακαλώ. Λοιπόν, να το ακούσει τώρα λοιπόν. Για να σας πω λοιπόν, κύριε Τσίπρα, τι λέγατε στη συζήτηση πριν από ακριβώς ένα χρόνο από αυτό το βήμα. Τους επόμενους μήνες αναμένεται με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και τα μέτρα για το χρέος η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι ένα γεγονός που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της κανονικότητας, οδηγώντας και στη σταδιακή άρση όλων των περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων. Αυτά είπατε πέρσι. Έκτοτε, επανελειμμένα, έχετε τονίσει πόσο σκληρά διαπραγματευτήκατε, πόσες ώρες αφιερώσατε για να μπει η Ελλάδα επιτέλους στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, στο γνωστό QE. Μας είπατε πόσο σημαντικό είναι το QE για να μπορέσει η Ελλάδα επιτέλους να δανείζεται με κανονικά επιτόκια. Και είχατε δίκιο, πράγματι. Μόνο που εξαιτίας σας το χάσαμε το QE. Αυτό συμβαίνει, δυστυχώς, με την κυβέρνησή σας κάθε φορά που διαπραγματεύετε. Τα δίνετε όλα και δεν παίρνετε τίποτα. Και τώρα προσέξτε, τι μας είπατε, κύριε Τσίπρα. Η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση δεν είναι κρίσιμη σημασία. Τώρα φταίω εγώ αν σας πω ψεύτη. Ή μήπως προτιμάτε τον όρο κολοτούμπας, τον οποίο έχετε πατεντάρει. Διαλέξτε και παίρνετε. Η πραγματικότητα όμως, για άλλη μια φορά δυστυχώς, σας διαψεύδει. Βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες πανηγυρίζετε για την αποκλιμάκωση στις τιμές των ομολόγων. Και είναι πράγματι αυτό. Μια θετική εξέλιξη, έχει και τεχνικούς λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να αναλύσω σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Αλλά αυτό το οποίο δεν μας λέτε, αυτό το οποίο δεν μας λέτε, είναι ότι τα επιτόκια δανεισμού της χώρας είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με αυτά της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Και μιας και θέλετε να τα ακούσετε, λοιπόν, να σας τα πω με αριθμούς για να τα καταλάβετε. Λοιπόν, ποια είναι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, λίγο κάτω από το 4%, 3,96. Πού είναι το ομόλογο της Κύπρου? 1,54. Πού είναι το ομόλογο της Πορτογαλίας? Παρακαλώ. Είναι δύσκολες έννοιες αυτές για σας. Είναι δύσκολα αυτά. Θα τα καταλάβετε όμως. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε, λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Είναι... Μην διακόπτετε. Είναι δύσκολα. Μην διακόπτετε. Λοιπόν, της Ισπανίας ήταν 1,46. Αλλά βλέπετε, οι χώρες αυτές είχαν σοβαρές ηγεσίες που τις έβγαλαν από τα μνημόνια μια ώρα αρχίτερα. Αναρωτιέμαι, κύριε Τσίπρα, έχετε επισκεφθεί και την Πορτογαλία, είδα αρκετές φορές. Τι σκέφτεστε άραγε όταν βλέπετε τον σοσιαλιστή, προσέξτε, σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Πορτογαλίας να έχει αυτές τις αποδόσεις? Να σας θυμίσω τι έγινε από το 14 και μετά, λοιπόν. Να σας το θυμίσω, μιας και θέλετε να το ακούσετε. Λοιπόν, η Πορτογαλία πρόσθεσε στο ΑΕΠ της 11%. Η Ελλάδα πόσο, κύριε Τσίπρα, επιμερών σας? 0. Λοιπόν, αυτή είναι η σύγκριση με την Πορτογαλία. Αφού θέλετε να κάνουμε τις συγκρίσεις, κύριε Τσίπρα. Και ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών, κατά τα άλλα σοσιαλιστής, και πανηγυρίζατε που εκλέχτηκε πρόεδρος του Eurogroup, να μας λέει ορθά κοφτά ότι πρώτα θα τελειώσει το πρόγραμμα και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Γιατί το πρόβλημά σας, κύριε Τσίπρα, δεν είναι μόνο η ιδεολογία σας. Μεταξύ μας αμφιβάλλω αν έχετε οποιαδήποτε πραγματική ιδεολογία. Εξάλλου σας το θυμίζουν με κάθε ευκαιρία συνοδοιπόροι σας παλιοί, κύριε Κωνσταντοπούλου, κύριος Λαφαζάνης. Α, με προκαλέσατε τώρα. Λοιπόν,
Ξέρετε, τώρα με προκαλέσατε λοιπόν. Γιατί δεν είχα πρόθεση να τα διαβάσω. Αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, τι σας είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ότι είστε, διαβάζω. Έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Να ακουστεί. Πρόεδρο της Βουλής, τι κάνατε? Δεν την κάναμε εμείς. Λοιπόν, τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είστε, ακούστε, μία εγκληματική κυβέρνηση που ταυτίζει την αριστερά με τη ρεμούλα, τον οπορτενισμό και την απατεωνιά και την κομπίνα, δηλητηριάζοντας ολόκληρη την κοινωνία και τις νέες γενιές για να μην πιστέψει κανείς σε τίποτα. Και ο κύριος Λαφαζάνης βέβαια, και αυτός υπουργός ήτανε, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, στα πρώτα έτσι ένδοξα, στους πρώτους ένδοξους μήνες. Ανοιχτή κοροϊδία του κόσμου από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο κόσμος βλέπει τη ζωή του να επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Το πρόβλημά σας λοιπόν, κύριε Τσίπρα, είναι ο αφόρητος κινησμός σας. Είναι τα ατελείωτα ψέματά σας, είναι η μνημειώδης ανικανότητά σας, είναι τελικά η βαθιά σας ανηθικότητα. Και αυτά είναι στοιχεία του χαρακτήρα, φοβάμαι. Δεν αλλάζουν, δεν μασκαρεύονται. Και οι Έλληνες σας γνωρίζουν πια καλά. Όσο παραμένετε στην εξουσία, καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας δεν θα έρθουν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πίσω από το Greek comeback, όπως το είπατε, μπας περιπτώσει, που προσπαθείτε ατυχώς να διαφημίσετε, κρύβονται δυστυχώς μια σειρά από ορολογιακές βόμβες που η επόμενη κυβέρνηση θα χρειαστεί να απενεργοποιήσει. Όπως για παράδειγμα η τραγική κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες και η τραγική κατάσταση στη ΔΕΗ, η οποία παρουσιάζει μία άκρος ανησυχητική έλλειψη ρευστότητας. Η πιο... Κάντε ησυχία, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, κάντε ησυχία. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Ο κύριος Σταθάκης που τα είπε χθες αναλυτικά, απλώς δυσφόρησε για αυτό που άκουσε. Το άκουσα προηγούμενα. Εντάξει. Ησυχία όμως, να ακούσουμε τον ομιλητή. Λοιπόν, η πιο προβληματική εξέλιξη όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, όπου δυστυχώς η χώρα μας διαρκώς υποχωρεί. Παρά τους χαμηλούς μισθούς και παρά την κατάρρευση των αξιών, στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουμε πέσει 6 θέσεις επί των ημερών σας. Καταθέτω στα πρακτικά, δώστε τα και αυτά στον κύριο Υπουργό, να δούμε πώς τυχόν θέλει και αυτά να τα διαψεύσει. Όλα αυτά, ενώ σημαντικές επενδύσεις έχουν βαλτώσει. Χιλιάδες θέσεις εργασίας καρκινοβατούν, περίπτωση του ελληνικού χρυσού στη Χαλκιδική. Αποκρατικοποίηση σέρνονται, όπως το ελληνικό, η Κασιόπη, η Αφάντου στη Ρόδο. Μεγάλες επιχειρήσεις... Κύριε Πρόεδρε, θα μου κάνετε την καλοσύνη να κάνετε τη δουλειά σας και να επιβάλλετε λίγο την τάξη στην αίθουσα. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Λοιπόν, έλα. Μεγάλες επιχειρήσεις με ιστορία δεκαετιών κλείνουν τα εργοστάσια τους, κύριε Τσίπρα, και αποεπενδύουν. Εργοστάσια παγωτού της Φρονέρη Νεστλέ, η πώληση των σημάτων ελαιολάδου από την Ελαΐς Unilever. Όλα αυτά ενώ εκατοντάδες επιχειρήσεις στη Βόρειο Ελλάδα μεταναστεύουν φορολογικά ή στην πραγματικότητα σε γειτονικές χώρες. Οι οποίες επενδύσεις κατάφεραν και έγιναν με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και με συνεχή εμπόδια. Είναι βέβαια πολλές από τις επενδύσεις που είχαν δρομολογηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κάποιες σας επιβάλλονται τώρα από τους δανειστές, τις πολεμούσατε και σήμερα αναγκάζεστε με το ζόρι να τις στηρίξετε. Αλλά εσείς επενδύσεις στην Ελλάδα δεν μπορείτε να φέρετε. Από ειδοληψία, από ανικανότητα, μου είναι πλέον παντελώς αδιάφορο. Το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι αποκαρδιωτικό. Πάμε τώρα στο τρίτο μεγάλο σας ψέμα. Ότι η πολιτική σας έχει κοινωνικό πρόσημο, επειδή εσείς ως αριστεροί είστε πάντα πιο ευαίσθητοι από την κεντροδεξιά. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι έχετε κάνει αυτά τα 3 χρόνια. Επιβάλλατε 27 νέους φόρους. Προχωρήσατε σε 21 περικοπές συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων.
Μειώσατε δύο φορές το αφορολόγητο. Ο υπουργός, ο οποίος έλεγε ότι θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί αν μειώσει το αφορολόγητο. Δύο φορές το μειώσατε. Και ακόμα κάθεστε στη θέση σας. Και κουνάτε σκοπτικά το κεφάλι σας. Κόψατε το ΕΚΑΣ. Θα το καταργήσετε τελείως τον επόμενο χρόνο. Μειώθηκαν οι δικαιούχοι και τα ποσά του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Μειώσατε το επίδομα θέρμανσης. Ποιον πλήττουν όλα αυτά? Αυτούς που είναι σε δύσκολη θέση, τους πιο αδύναμους. Και βέβαια στο νέο προϋπολογισμό του 2018, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πρόσθετα μέτρα ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δουν περικοπές στις αποδοχές τους. 2 εκατομμύρια Έλληνες θα χάσουν έκπτωση φόρου από τις ιατρικές δαπάνες και μαζί κάθε κίνητρο να ζητούν απόδειξη, θεριεύοντας με αυτόν τον τρόπο κι άλλο τη φοροδιαφυγή. 3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν την έκπτωση φόρου που είχαν λόγω της παρακράτησης του φόρου στην πηγή πριν καν αυτός γίνει εισόδημα. Περικόπτεται οικογενειακά επιδόματα. Μειώνεται τη φαρμακευτική δαπάνη και τις παροχές ασθένειας. Ποιους πλήττουν όλα αυτά? Τους πιο αδύναμους βέβαια. Και θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, μαζί μου, γιατί το λέγατε κατά κόρον όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, ότι οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι, διότι επιβαρύνουν δυσανάλογα τους οικονομικά ασθενέστερους. Κρατικός προϋπολογισμός, σελίδα 60, αυτός που καταθέσατε. Πίνακας, λόγος άμεσων έμεσων φόρων το 14 που ενδιαφερόσασταν, πόσο ήταν? 1,15. Πόσο είναι το 2017? 1,33. Καταθέτω το σχετικό πίνακα στα πρακτικά. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ. Αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Ο φόρος στον καφέ, στον καπνό, στα τσιγάρα, στο αλκοόλ, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κινητή τηλεφωνία. Και τα χειρότερα είναι μπροστά σας. Η μείωση των συντάξεων είναι μπροστά σας. Η μείωση του αφορολόγητου είναι μπροστά σας. Το 4ο μνημόνιο είναι μπροστά σας. Είναι το δικό σας μνημόνιο αυτό. Το μνημόνιο Τσίπρα-Καμένου. Και παράλληλα βέβαια ξεκίνησαν και οι πληστηριασμοί όλων των κατοικιών, ακόμα και των λαϊκών. Αυτά τα κάνετε εσείς προσωπικά που φωνάζατε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, για να μην ξεχνόμαστε εδώ πέρα. Και λέτε ψέματα όταν ισχυρίζεστε ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία μέχρι 300.000 ευρώ. Η αλήθεια, κύριε Τσίπρα, είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία οριζόντια προστασία για την πρώτη κατοικία. Η αλήθεια είναι ότι καταργήσατε τη διάταξη του 42-24 του 2013, η οποία προστάτευε πλήρως την πρώτη κατοικία μέχρι 200.000 ευρώ. Σήμερα προστατεύονται από πληστηριασμό μόνο η πρώτη κατοικία υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Όλα τα άλλα είναι ντροπή. Και είναι ντροπή να τα λέτε για τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν σήμερα επί δικών σας ημερών να χάνετε η περιουσία τους. Η αλήθεια είναι ότι όποιος δεν έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη είναι 100% απροστάτευτος σήμερα, κύριε Τσίπρα. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία, αποκαλύψτε τουλάχιστον τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ώστε η έναρξη των πληστηριασμών να αφορά πρώτα απ' όλα αυτούς και όχι τους πολίτες που εσείς στοχοποίησατε. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, η συζήτηση του προϋπολογισμού απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μια ετερόκλητη κυβερνητική πλειοψηφία που γαλουχήθηκε σε συνθήκες τυχοδιοκτικής γυμναστικής δεν μπορεί να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Δεν έχετε κανένα σχέδιο για τη χώρα, παρά μόνο πώς θα μείνετε στην εξουσία για ακόμα λίγους μήνες. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να χτίσετε σχέσεις εκλογικής πελατείας με κοινωνικά στρώματα τα οποία, προσέξτε, από τη μία τα φτωχοποιείτε και από την άλλη πάτε να τα δελεάσετε με χριστουγεννιάτικα επιδόματα και προεκλογικά βοηθήματα. Την ίδια ώρα που εξακολουθείτε
να κάνετε κάθε προσπάθεια για να εμφυσίσετε το μίσος και τη μισαλλοδοξία. Και την ίδια ώρα που εξυπηρετείτε μια νέα ολιγαρχία, στην οποία επιτρέψατε να πλουτίσει και να ελέγξει κρίσιμους τομείς, ώστε να διαπλέκεστε και να συναλλάσσετε μαζί της. Την ίδια ώρα που αντί να συμμαζεύσετε το κράτος, το ξεχυλώνετε, στέλνοντας το λογαριασμό στον Έλληνα φορολογούμενο. Και επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτό. Γονατίζετε, κύριε Τσίπρα, τους Έλληνες τους φόρους. Πετσοκόβετε συντάξεις. Μειώνετε κοινωνικές δαπάνες. Μοιράζετε επιδόματα αφού τα έχετε υφαρπάξει από τις τσέπες των πολιτών, ενώ παράλληλα χτίζετε το δικό σας κομματικό κράτος. Έχετε φτιάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα βιομηχανία κατασκευής γραμματέων. Γενικών, ειδικών, αναπληρωτών, τομεακών, κάθε λογής γραμματής. Ξεφύτρωσαν ξαφνικά επί δικών σας ημερών. Από 81 που είχαμε, φτάσαμε αισίως στους 156. Όλοι φυσικά με τους μετακλητούς υπαλλήλους, την υποστήριξη και το κόστος που όλα αυτά συνεπάγονται. Αυξήσατε τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων κατά 30%. 575 περισσότεροι. Συστήσατε νέες θέσεις προϊσταμένων και αυξήσατε τις οργανικές θέσεις στο στενό και ευρύτερο δημόσιο κατά 3.345 με τα καινούργια προεδρικά διατάγματα τα οποία δημοσιεύσατε για τους οργανισμούς των Υπουργείων. Αυξήσατε τον αριθμό των συμβασιούχων. Είναι 13.000 περισσότεροι. Σχεδόν 22%. Και όλοι αυτοί είναι όμοιροι των υποσχέσεών σας για μονιμοποίηση κόντρα στο Σύνταγμα, κόντρα στους νόμους και κόντρα βέβαια στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Συστήσατε 48 καινούριους κρατικούς φορείς με πάνω από 100 αμφιβόμενες θέσεις διοικητικών συμβουλίων. Και μη μου πείτε, φαντάζομαι, ότι όλοι αυτοί ήταν απαραίτητοι. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης είναι απαραίτητος όταν υπάρχει ήδη ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον οποίο σπεύσατε να κρατικοποιήσετε. Δημόσια Αρχή Λιμένων είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Και βέβαια το αγαπημένο μου, το έχετε ξανακούσει, Εθνικό Μουσείο Αγροτικού Κινήματος. Απολύτως απαραίτητο στην κατάσταση της χώρας σήμερα. Και εδώ προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Ησυχία, κύριε Παπαδόπουλε. Σε αυτό το κομματικό κράτος, αυτό το έκτρωμα δεν πρόκειται να το νομοποιήσουμε. Ούτε πρόκειται να υποσχεθώ σε συμβασιούχους μονιμοποίησης για να κερδίσω μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφων. Αρκετά. Αρκετά. Με τις χρεοκοπημένες πολιτικές της μεταπολίτευσης, αρκετά πια με αυτούς που ενώ επαγγέλλονται το νέο, εκφράζουν τη χειρότερη Ελλάδα του χθες. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε μια καινούργια αρχή, αυτές τις λογικές πρέπει να τις αφήσουμε οριστικά πίσω μας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται σήμερα μια ισχνή οικονομική ανάκαμψη. Χρειάζεται ένα τολμηρό σχέδιο ριζικής ανασυγκρότησης και με μια αποφασισμένη ηγεσία που θα το εφαρμόσει χωρίς αναστολές, χωρίς επιφυλάξεις και σίγουρα χωρίς την ανάγκη εξωτερικών παρενέσεων. Γιατί θα το πιστεύει και γιατί το σχέδιο αυτό θα το έχει εγκρίνει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Το σχέδιό μας είναι έτοιμο και εμείς είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε. Το παρουσίασα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ενέκρινε το 11ο τακτικό μας συνέδριο. Στηρίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η απελευθέρωση της δημιουργικότητας των Ελλήνων από τα δεσμά του κρατισμού και της ασφικτικής φορολογίας. Έτσι ώστε με κινητήρια δύναμη τον ιδιωτικό τομέα και με τη στήριξη ενός σύγχρονου αποτελεσματικού αντιγραφειοκρατικού κράτους
να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, να κερδίσουμε την ευημερία, όχι ιδανική ευημερία, αλλά την πραγματική. Αυτή που θα βασίζεται στις δικές μας δυνάμεις, οι οποίες είναι πολλές και είναι αναξιοποίητες. Μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και ταυτόχρονα να συγκρατήσουμε τις δαπάνες. Και σίγουρα μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα του κράτους στην οικονομία και ταυτόχρονα να επιδιώξουμε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε το κράτος και μικρότερο και αποτελεσματικότερο. Εμείς ξέρουμε τι χρειάζεται για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που τόσο χρειάζεται ο τόπος. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με καχυποψία. Γιατί ξέρουμε ότι για να αναδιανύμεις πλούτο πρέπει πρώτα κάποιος να τον παράγει. Ο δεύτερος άξονας, εξίσου σημαντικός, είναι η διάχυση της ευημερίας σε όλη την κοινωνία. Με ένα στιβαρό πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης που εξασφαλίζει υψηλού επίπεδου κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους, στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική πρόνοια, που εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ακραίας φτώχειας μέσω της επέκτασης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που εξάλλου αποτελεί πολιτική που πρώτη η Νέα Δημοκρατία θεσμοθέτησε. Και θα σας το πω, επιτέλους, μήπως το αντιληφθείτε κάποια στιγμή. Πιο αποτελεσματική πολιτική απέναντι στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό δεν είναι τα αποσπασματικά επιδόματα, είναι οι σταθερές δουλειές. Και αυτές μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από μια έκρηξη επενδύσεων, κυρίως σε εξωστρεφείς κλάδους, όπου η χώρα μας έχει φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και επενδύσεις θα έρθουν μόνο εάν μειώσουμε τη φορολογία, απλοποιήσουμε το φορολογικό σύστημα και το κρατήσουμε σταθερό για τουλάχιστον μια πενταετία. Όταν απλοποιήσουμε δραματικά τις αδειοδοτικές διαδικασίες, ειδικά όσον αφορά τις χρήσεις γης. Όταν αποκαταστήσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, όταν εξασφαλίσουμε πραγματική ασφάλεια δικαίου για όλους τους Έλληνες, μεγάλους και μικρούς, Έλληνες και ξένους επενδυτές. Εμείς αυτές τις δεσμεύσεις μας και ξέρουμε και μπορούμε να τις κάνουμε πράξη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω με την εξής παρατήρηση. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σήμερα εγκλωβισμένη σε ένα σπιράλ θυμού, απεσιοδοξίας και παρέτησης. Από τον κύριο Τσίπρα και από τους υπουργούς του δεν περιμένω τίποτα πια. Το βάρος της ευθύνης αναπόφευτα μεταφέρεται στους δικούς μας όμως. Όλο και περισσότεροι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνονται ότι έχουμε και το σχέδιο και την αποφασιστικότητα να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αλλά κυρίως έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε ψεύτικους διχασμούς και σε ακραία πόλωση. Γιατί δεν υπάρχουν, κύριε Τσίπρα, θα σας το ξαναπώ, δύο Ελλάδες. Οι πατριώτες και οι γερμανοτσολιάδες, οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί, οι καλοί και οι κακοί, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Η Ελλάδα είναι μία και δεν θα βγούμε από την κρίση αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και αν δεν αντιληφθούμε επιτέλους ότι αυτή η προσπάθεια μας αφορά όλους. Αν βρούμε την αυτοπεποίθηση να κοιταχτούμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη και να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας και την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στην ιστορία μας, κοντά στις προβλέψεις. Κύριε Τσίπρα, σε λίγο θα ανεβείτε στο βήμα για να μας πείτε πώς φέτος θα κάνετε όλα αυτά που μέχρι σήμερα δεν μπορέσατε ή δεν θέλατε να κάνετε. Μου είναι αδιάφορο τι ισχύει από τα δύο. Θα μας μιλήσετε για ανάπτυξη. Θα μας μιλήσετε για κοινωνική δικαιοσύνη. Θα μας μιλήσετε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Κανείς δεν θα σας πιστέψει. Ίσως ακόμα χειρότερα, κανείς δεν θα σας ακούσει. Θα κάνετε βέβαια, είμαι σίγουρος, κάτι το οποίο σας είναι εξαιρετικά οικείο. Θα μας επιτεθείτε πάλι
χαρακτηρίζοντάς μας διαπλεκόμενους, καταστροφολόγους, ελίτ, πορφυρογέννητους. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Αλλά αυτή η παράταξη, την οποία με τόσο ευκολία απαξιώνεται, έχει αποδείξει ότι έχει ρίζες στην κοινωνία. Διότι έχει ταξικό πρόσημο, διότι είναι ένα γνήσια λαϊκό κόμμα. Έχει ιστορία, έχει αρχές και έχει αξίες. Και έχει τη δύναμη να εξυγχρονίζεται και να ανανεώνεται. Να αλλάζει, να μαθαίνει από τα λάθη της. Τα οποία έχει τη γενναιότητα να αναγνωρίζει. Και είμαι πολύ υπερήφανος που είναι αρχηγός της. Και όταν έρθει η ώρα, το ξέρετε κι εσείς, δεν αργεί, θα υπάρξει πράγματι καθαρή έξοδος. Η έξοδός σας από την εξουσία με τη βροντερή ετυμιγορία του ελληνικού λαού. Και όταν βρεθείτε πολύ λιγότεροι στα έδρανα της αντιπολίτευσης και χωρίς το συγκολητικό ιστό της εξουσίας και φυσικά την προστασία που αυτή σας προσφέρει, εκεί να δούμε πόσο θα αντέξετε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν καταψηφίζει το προϋπολογισμό του 2018 και συνεχίζει το δικό της αγώνα. Κάντε ησυχία, έπαιρε. Κάντε ησυχία. Κλείσαμε, κυρία. Σας παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ύστερα... Ύστερα... Ίσως κάποιοι από εσάς δεν έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε άλλη ύστερα θα... Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία το δικό της αγώνα, ώστε το 2018 να είναι το έτος της μεγάλης πολιτικής ανατροπής, για να κερδίσουμε επιτέλους το χαμένο χρόνο, να κερδίσουμε το μέλλον, το δικό μας μέλλον, αλλά κυρίως το μέλλον των παιδιών μας, γιατί όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι αξίζουμε πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.